Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος λόγω των καταστροφών στον Θεσσαλικό κάμπο. Ο δεύτερος γύρος, εφόσον χρειαστεί, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά εξαιτίας αυτού και των τραγικών συνεπειών αποφασίσαμε να μην γίνει η διαδικασία αυτή την Κυριακή και για λόγους αλληλεγγύης προς αυτές τις περιοχές αλλά και για πραγματικούς λόγους, γιατί οι περιοχές αυτές δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην διαδικασία. Άρα λοιπόν πάμε μια εβδομάδα αργότερα. Η πρώτη εκλογή θα γίνει, η πρώτη μέρα εκλογής θα είναι Κυριακή 17 Σεπτέμβρη και αν υπάρξει δεύτερος γύρος θα γίνει στις 24, την επόμενη Κυριακή δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην συζήτηση με τους φορείς που μας παραχωρούν τους χώρους για να κλείσουμε έτσι ώστε να μπορούμε, για το αν θα μπορούμε δηλαδή σε αυτές τις ημερομηνίες να κάνουμε τις εκλογές. Κατά τα άλλα τα υπόλοιπα είναι όλα έτοιμα. Τον Ευκλήδη τον ξέρω 18 ή 20 χρόνια περίπου. Μάλιστα. Άρα και τους υπόλοιπους δηλαδή. Τον Στέφανο Κασελάκη. Εκτός του Κασελάκη, ο οποίος να πω ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει αυτή τη βδομάδα, μια και μεταφέρεται η διαδικασία, να έρθει και στην Καβάλα. Μάλιστα. Είναι σε αναζήτηση ημερομηνίας, ελπίζουμε ότι να τα καταφέρει για να έχουν έρθει, να λέμε ότι έχουν έρθει όλοι οι υποψήφοι. Αυτό θα σας έλεγα. Έχει Αχτσιόγλου, Στέφανος Τζουμάκας, Ευκλήδης Τσακαλώτος, οι τρεις αυτοί ήρθανε. Αν θεί και ο κύριος Κασελάκης, τέσσερις. Ο κύριος Παπάς μόνο δεν ήρθε. Ήρθε. Ναι. Από πότε βρε, τέλος πάντων. Ήρθε, όχι στην Καβάλα, Μάλιστα. Στα Μισιάνα. Σωστά. Μάλιστα. Εντάξει, το θέμα είναι να ηρεμήσει η κατάσταση στη Θεσσαλία, να φύγουν τα νερά, να μην έχουμε απώλειες ζωής και να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι, ιδίως αυτοί που έχουν προβλήματα και χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Και για τις ευθύνες και για όλα αυτά, για το τι έγινε και πώς έγινε, θα μιλήσουμε μετά.